Τη διαχρονική πορεία της ιστορίας της φροντιστηριακής εκπαίδευσης παρουσιάζει η έκθεση στο γυάλινο περίπτερο της παραλίας, ξεκινώντας από την Οθωμανική περίοδο και φτάνοντας μέχρι το σήμερα. Το φροντιστήριο είναι ένας θεσμός που αντέχει στον χρόνο, καθώς όπως φαίνεται και στην έκθεση, η ιστορία του στη Θεσσαλονίκη ξεκινά από το 1875 και φτάνει μέχρι το σήμερα. Η έκθεση δημιουργήθηκε ύστερα από ενδελεχή έρευνα σε αρχεία της πόλης, σε βιβλιοθήκες, ψηφιακές και μη, αλλά και προφορικές μαρτυρίες τόσο των παγιών φροντιστών, όσο και μαθητών φροντιστηρίων που επιμελήθηκε ο παγιός φροντιστής και πρώην αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Γιώργος Χρυσαντάρας. Και είμαστε στο χώρο που παραχωρήθηκε από το Δήμο για να γίνει η έκθεση για πρώτη φορά του Ιστορικού Αρχείου. Βλέπουμε γύρω μας παλιά φροντιστήρια της Αθήνας, φροντιστήρια της Θεσσαλονίκης κυρίως. Και πίσω από μένα είναι τα βιβλία του προηγούμενου αιώνα και του 18ου αιώνα που έχουμε μερικά να δειγματίσουμε εδώ πέρα. Η έκθεση λειτουργεί όλο τον Οκτώβρη. Πήρε μια μικρή παράταση μέχρι το Σαββατοκύριακο. Είμαστε ανοιχτά από τις 11 μέχρι τις 1 το πρωί και το απόγευμα. Από τις 5 λέμε μέχρι λήξη των συζητήσεων, διότι όπως είπατε υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι. Από το ιστορικό αυτό υλικό προκύπτει ότι η ιδιωτική εκπαίδευση είναι τομέας ταυτισμένος με τη Θεσσαλονίκη και την ελληνική οικογένεια από τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Η ιδέα ξεκίνησε από τη στιγμή που βρέθηκα σε ένα χώρο της Αθήνας που είναι τα γραφεία της Ομοσπονδίας μας και ήταν παλιά φροντιστήριο που γκρεμίσαν τους τοίχους και κάνανε το χώρο συνάθρησης. Εκεί είδα αφίσες στους τοίχους κολλημένες και το μυαλό μου έφυγε από την αίθουσα και θυμήθηκα, σκέφτηκα μαθητές με ποδιές, με τσάντες σχολικές να τριγυρνάνε μέσα σε αυτούς τους χώρους. Είπα κάτι πρέπει να κάνουμε για να δώσουμε στον κόσμο να δει πώς ήταν τα φροντιστήρια εκείνης της εποχής. Ο επισκέπτης της έκθεσης έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά ιστορικά ντοκουμέντα, βιβλία που χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα, παγιές φωτογραφίες αποκόμματα από ιστορικές εφημερίδες, όπως ο Ερμής της οικογένειας Γκαρμπολά που χρονολογούνται από το 1875, καθώς και ιστορικά γεγονότα γύρω από την φροντιστηριακή εκπαίδευση που χρονολογούνται από την Οθωμανική περίοδο και φτάνουν μέχρι το σήμερα. Ο σύλλογος με βοήθησε πάρα πολύ, διότι δέχτηκε καταρχήν την ιδέα μου και πάρα πολλοί συνάδελφοι μέσω του διαδικτύου πλέον είναι εύκολο να επικοινωνήσεις με όλη την Ελλάδα και να πάρεις πληροφορίες γιατί το αρχείο, ενώ ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη, επεκτάθηκε σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Έχουμε πληροφορίες και από Αλεξανδρούπολη και Κρήτη και την Πελοπόννησο. Και στόχος μας είναι να βρούμε κάποιο χώρο που να γίνεται μόνιμη έκθεση αυτού του αρχείου, διότι τη στιγμή αυτή στεγάζεται στο σπίτι μου, διότι φοβόμαστε πού θα τα αφήσουμε αυτά τα πράγματα. Όποιος επιθυμεί να ενημερωθεί για τα ντοκουμέντα που υπάρχουν στην έκθεση μετά το τέλος της, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος.